Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο. Πάω 24. Εδώ 12 και 4. Εντάξει, συνάδελφος βέβαια για να κλείσει λίγο την ώρα του. Και εμείς αργήσαμε μέχρι να οργανωθούμε. Εδώ είμαστε μαζί με Ελένη Μπούντου και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Το team αυτής της εβδομάδας. Την ερχόμενη εβδομάδα ξαναλάζει λίγο το team γιατί θα έχω Άκη ξανά. Αλλά είμαστε στο full καλοκαιρινό mood. Με τους δύο owners να είναι στην Ολλανδία και το συνάδελφο φυσικά τον Γρηγόρη Τρίδη και να παίρνετε ενημέρωση καθημερινά από εκεί. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα, με full ενημέρωση, Ελένη Μπούντου, σε μια δύσκολη μέρα χθες γενικότερα. Πώς τη χαρακτηρίσες πριν έξω, καλημέρα? Hell of a day, καλοκαιρινή Hell of a day. Η πρώτη ή υπήρξαν κι άλλες? Σαν τη χθεσινή νομίζω δεν είχε, δεν όχι. Γιατί είναι ο Κάνιας το πρωί. Είναι μετά ο τύπος από τη Ρουμανία που τελικά δεν. Και στο καπάκι είναι και ο Μπρίγκης που όντως πήρε ο ΠΑΟΚ. Και ήταν εδώ. Ναι, και ήταν και εδώ ο τερματοφύλακας. Και διαβάστηκε στο ΠΑΟΚ 24 αποκλειστικά τις δηλώσεις Ελένη Μπούντου του παλίκαρου αυτού. Μου άρεσαν εμένα τα μούτρα του. Σου άρεσαν να τα οκτζέντικα? Ναι, σε φάση ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι Όλσεν, ας πούμε. Ξεκινάμε από εκεί. Εντάξει. Δεν είναι. Μου κάνει για κανονικό. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Του Όλσεν ήταν έτσι πολύ αριστοκρατικά. Όχι, πολύ ευαίσθητα. Τα μούτρα ταιριάζουν. Ναι, σε πρώτη φάση. Ευαισθησίες δεν τις μπορούμε γενικότερα εδώ. Και γι' αυτό δεν άντεξε κιόλας, Νίκο. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό εκεί που είναι το παιδί, καλά περνάει. Μπράβο του. Να συνεχίσει την καριέρα του εκεί στην Δανία. Μακριά από εδώ, καλά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 2. Εννοείται ότι βέβαια θα μιλήσουμε με Ολλανδία για ό,τι έχει από εκεί. Και το αγωνιστικό αλλά και το μεταγραφικό που χθες αναζωπηρώθηκε, είναι η αλήθεια, πολύ. Είχε πέσει ηρεμία όμως. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Χθες υπήρχε ανακοίνωση του Μπρίκιτς. Θα μιλήσουμε για τον Μπρίκιτς, έτσι. Εντάξει, ας τον λέμε Μπρίκιτς για να είμαστε κομπλέ. Δηλαδή τώρα Μπρίκιτς λίγο δύσκολο να το πεις. Ο Μπρίκιτς. Οπότε Μπρίκιτς το πας όλο μαζί και ότι βγει. Υπάρχει και το Ζέλικο πάντα. Έτσι σε μια αναμετάδοση, σε μια περιγραφή για το γρήγορο της υπόθεσης. Σωστά. Υπάρχει το θέμα του Κάνια, στο οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε και εξελίξεις. Ίσως και εκεί. Τώρα, σήμερα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν και από εκεί υπάρξει κάτι οριστικό για τον Ισπανό αμυντικό μέσο της Εσπανιόλ. Απλά εκεί, επειδή υπάρχει και ομάδα, ακόμα πάντα πρέπει να κρατάμε μια στάση αναμονής. Αλλά ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά, είναι κοντά. Υπάρχει το αγωνιστικό φυσικά, υπάρχει και αρκετά θέματα και από τον μπασχετικό κομμάτι, το οποίο θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Και με τη χθεσινή Γενική Συνέλευση και με τις κινήσεις που γίνονται και εκεί για την ενίσχυση παύλα στελέχωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Γενικά είναι λίγο γεμάτες αυτές οι μέρες. Φυσιολογικό είναι, καλοκαίρι είναι, έτσι πάει. Εμείς θα πάμε μαζί με και τις 2 φυσικά. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για το ρολόι, το ανδρικό ρολόι Guess, το οποίο είναι μια προσφορά από το Κόσμο 24, στην Πτολεμαίων 31, στον πρώτο όροφο, φυσικά και στο κόσμο24.gr. Ένα πολύ ωραίο ανδρικό ρολόι από ανοξείδωτα τσάλι και μαύρο καντράν, αξίας 180 ευρώ. FM κενό ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα, που τρέχει όλη την εβδομάδα. Και σήμερα επίσης το ΠΑΟΚ 24 σας δίνει ευκαιρία να πάτε διακοπές με το 4G της Wind. Φέτος πάτε διακοπές με τις απίστευτες ταχύτητες του 4G δικτύου της Wind σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ιόνιο. Όπου και αν είστε, η Wind σας δίνει τη δυνατότητα να είστε και online, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, ακόμα και για εσάς που μπορείτε να πάτε κάπου μακριά. Το δώρο της Wind είναι ένα summer kit, το οποίο περιλαμβάνει ένα τσαντάκι παραλίας Wind, αδιάβροχη θήκη για το κινητό, selfie stick, ένα power bank και ένα gigabyte για 7 ημέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Ωραίο είναι το summer kit και το power bank, πολύ χρήσιμο, και η αδιάβροχη θήκη και το selfie stick για εσάς, κορίτσια. Ελένη, σίγουρα λίγο παλαβώνετε με αυτά. Δεν φάνηκε αυτό που παλαβώσαμε. Καθόλου. Ήταν πολύ normal. Αυτό το δώρο σήμερα, FM και ένα ονοματεπώνυμο. Στο τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε τον νικητή για το summer kit της Wind. Τι γίνεται άλλο, Ελένη, για πες τώρα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Έργους Κάτσε. Να πούμε βέβαια το παιδί, διακοπές κάνει. Διακοπές κάνει, μέχρι τις 18 του μήνα θα κάνει διακοπές. Χθες είχε τα γενέθλιά του. Είδα μέσω social media και πολλές φωτογραφίες ένα πάρτι έκπληξη. 23. 23, Να σου πω κάτι, είναι λίγο έκπληξη όταν μαθαίνεις ότι κλείνει τα 23. Γιατί τον έχεις στο μυαλό σου τώρα 4 χρόνια κοντά. Ναι. Γεμάτες χρονιές, συμμετοχές, είναι μπροστά. Πάνω όπως είναι για μικρό, αλλά τώρα πια στα 23, όχι, σίγουρα δεν είναι μικρός. Ναι, αλλά ξεκίνησε μικρός. Έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό από μικρή ηλικία. Διακοπές κάνει, δεν ασχολείται τώρα με το πιτσιρίκι.
Είναι ένας ξετρελαμένος νέος χαζομπαμπάς. Μάλιστα. Με την κόρη του. Μάλιστα. Του είπαμε να βάλει στα σκαριά και το γιο, να του φοράει φανελίτσες. Βέβαια κάνει προπονήσεις. Κάνει mm-hmm. προπονήσεις. Είναι το μικρόβιο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πηγαίνει, παίζει με τους φίλους του από ό,τι γνωρίζουμε. Έτσι για να μην απέχει ναι, τελείως. Δεν πήγε σε κάποιο νησί λίγο πουθενά τώρα αυτή την περίοδο. Όχι, όχι, είναι και πολύ μικρό το πιτσιρίκι. Βέβαια. Είναι πολύ μικρό το πιτσιρίκι, είμαστε για εδώ κοντά, Χαλκιδική τουλάχιστον. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αργού Κάτση, 23 για αυτός μάλιστα. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε παύλα όλοι. Και ο Κάτσε που φτάνει στα 23. Τι είχαμε τον Μπρίκης τώρα χθες, για πες, τι γίνεται με αυτόν. Θα έχουμε και μια... Θα είναι την Κυριακή. Πάνω στην Ολλανδία, αν και θα πάρουμε και ενημέρωση από τα παιδιά για εκεί. Δηλαδή, αν θα πάρουμε μια εικόνα, θα είναι τώρα να πάρουμε κατευθείαν στο παιχνίδι με τη Τετάρτη με τη Στεάουα και μετά το Σάββατο με τη Τβέντε. Άσε το μάτς τώρα το Σάββατο το Βριανό. Ναι. Πάνε τα φιλικά Τετάρτη Σάββατο. Την άλλη εβδομάδα, ίσως πάρουμε και μια εικόνα και από τον Μπρίκη στο μεταξύ. Ίσως πάρουμε και μια εικόνα από μια συνέντευξη, αν όλα πάνε καλά, που θα φιλοξενήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Όχι, εννοώ εικόνα να τον δούμε και σε παιχνίδι, έτσι, γιατί εντάξει και βίντεο έχουμε δει εννοείται και το βιογραφικό του πάνω κάτω το έχουμε δει. Εννοώ να τον δούμε και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σιγά σιγά κάποια πράγματα. Στο μεταξύ, εσύ ο Γλύκος, ώρες. Χθες ο Γλύκος έχει δώσει τη συνέντευξη δικαθιερωμένους στους απεσταλμένους που δημοσιεύεται σήμερα, που είναι για τις εφημερίδες. Και μέσα γίνεται κουβέντα και γι' αυτό. Δηλαδή ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ και ένα τερματοφύλακα ακόμη. Το μεσημέρι μιλάει, το ήξερε, τοποθετείται. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ας πούμε τερματοφύλακα εδώ και το κλείνει. Και το απόγευμα βγαίνει ναι. η ανακοίνωση. Τι να πεις. Συμβαίνουν και αυτά. Για τον Παναγιώτη. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ θα έχει Μπρίκιτς, Γλύκο. Βελίδη που ανανέωσε, αλλά να δούμε πώς θα γίνει όλο το καλοκαίρι η υπόθεσή του. Και έχει επίσης και το Μελίσσα και το Σιαμπάνι. Άντε, πως Σιαμπάνι είστε πολύ πιτσίρικος ακόμα, είναι στα 17. Ναι, να έχει 4 δηλαδή, όπως είχε πει ο Μίχελ. Εντάξει. Και ο Μίχελ να μένεται πάνω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ολλανδία, ναι. Δεν ξέρω αν και αυτός θα κάνει κάποιες. Θα δώσει κάποιες συνέντευξεις απεσταλμένους, να πει κάποια πράγματα. Κάποιες, γιατί εντάξει, είναι διαφορετική η κατάσταση. Από όταν από τη συνέντευξη τύπου τη παρουσίαση του Πλατανίδη. Δηλαδή έχει πέρασει κάποιο καιρό, έχουν γίνει κάποιες ακόμα κινήσεις, απομένουν ακόμα κάποιες άλλες κινήσεις. Οπότε πάντα έχει ενδιαφέρον να ακούς αυτούς που τρέχουν το αγωνιστικό. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει φυσικά, απλά το αναφέρω ρε παιδί μου, επειδή θα είναι εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη του Παναγιώτη Γλυκού στους απεσταλμένους του ΠΑΟΚ 24. Μιλάει για την κριτική που έχει δεχθεί, ακόμη και για το σουτ του Πέτριτς στα play-offs, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει άρδιν την κατάσταση. Ναι, για το πώς αντιλαμβάνεται. Έχει ξεχαστεί αυτό το σουτ, έτσι. Ξεχαστεί Σωτήρη Δασκαλάκη. Σωτήρη, έχει ξεχαστεί. Όχι, δεν ξεχνιέται. Γιατί πέρασε, εσύ τσάπε λίγκ. Μιλώντας για το. Άμα το έτρωγε, θα έλεγε καλά, έφεγε τον κόλτο εκείνο, έβαλε την κολάρα στο πουθενά και δεν παίζει τσάπε λίγκ. Αλλά βλέπει πώς ξεχνιέται όταν πετυχαίνει κάτι. Ενώ το άλλο που κατέβαινε η μπάλα 10 ώρες, πού να ξεχαστεί εκείνο, ξεχνιέται. Για πες. Μιλάει για τον ανταγωνισμό στην θέση του τερματοφύλακα. Για το πώς βιώνει ο ίδιος κάθε έλευση νέου τερματοφύλακα. Εντάξει, κοίτα τώρα. Και με τον Σέρβο, δηλαδή ο Μπρκιτς, ο Γλύκος και ο Βαλίδης είναι όλοι πρώτοι τερματοφύλακες. Δηλαδή δεν είναι κάποιος πιτσιρίκος να πεις που εντάξει είναι δεύτερος και περιμένει ότι είναι να έρθει η σειρά μου και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε και ο Μίχελ και ο Ήβιτς στην έδειξη τύπου, ότι το τερματοφύλακα τον έχεις για να πας στιγμή έτοιμος να παίξει. Δηλαδή να μην, αν τραυματιστεί κάποιος ή αν έχει πρόβλημα. Να μην είσαι με το άγχος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πρώτους μαζί με τον Σέρβο. Τους οποίους σύμφωνα με τον Μίχελ και με τον Ήβιτς τους θέλει να είναι πάντα να πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι, γιατί μπορούν να βρεθούν κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή το πέτυχε με την μεταγραφή του Μπρίκιτς. Μιλάμε και για πρωτάθλημα, play-off, παιχνίδια κυπέλου. Κύπελο, δηλαδή πάμε κάθε χρονιά σε μια σεζόν που είναι στα 50 με 55 μάτς πάνω κάτω. Να σου πω κάτι όμως, ο τερματοφύλακας είναι μια έτσι ξεχωριστή περίπτωση. Μέσα από καλά παιχνίδια δεν μπορείς να αλλάξεις, να κάνεις αλλαγές. Στην Κέλα την πρώτη επίσης είναι ένα θέμα που θέλει λεπτούς χειρισμούς. Ναι, επίσης όμως ο Γλύκος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ έκανε μία γεμάτη σεζόν. Όλες οι άλλες ήταν με προβλήματα. Και πέρσι βέβαια που έμεινε πολύ καιρό έξω. Οπότε, είχε προβλήματα τραυματισμών. Ναι, δεν μπορείς να είσαι 100% βασισμένος επάνω του. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τρεις πρώτους τερματοφύλακες για μένα και βάζω και το Βελίδι μέσα σε αυτούς. Να ξέρω από εδώ και πέρα είναι θέμα ανταγωνισμού. Γενικά υπάρχει αυτό το θέμα του ανταγωνισμού από το ξεκίνημα
και είναι καλό. Θέλω να μείνω σε μία ατάκα του Γλύκου μέσα σε όλα τα πολύ ενδιαφέροντα που λέει στην συνέντευξή του. Τον ρωτούν λοιπόν πώς θα περιέγραφες με μία φράση τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο. Έχει πολύ έντονες καλές στιγμές και πολύ έντονα κακές στιγμές. Λέει, δεν μπορώ να περιγράψω με μία, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μία λέξη, μία φράση. Είναι πολλά που θέλω να πω μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλη πίεση. Αν δεν έχεις υπομονή και αν δεν ξεπερνάς αυτά που βιώνεις, δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτή την ομάδα. Και εδώ θέλω να σταθώ. Αν επηρεάζεσαι από αυτά που βλέπεις, καλύτερα να φύγεις παρά να μείνεις. Και ο συγκεκριμένος έχει δει πολλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει δει πολλά. Εσύ δείχνει το σκαλάκι. Ναι. Να, ας πούμε, ο Όλσεν που μόλις πήγε να δει τα πολλά, έφυγε. Εντάξει. Είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λέω να πούμε χορηγούς και να πάμε διάλειμμα για να κάνουμε μετά την κουβέντα που είναι προγραμματισμένη. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με την περίπτωση του Μπρίκιτς, που είναι φυσιολογικό αυτό. Με τον Σέρβο να έχει ανακοινωθεί χθες τον τερματοφύλακα των 29χρονων, μάλιστα σήμερα γίνει 30 ή αύριο. 9 του μήνα. Αύριο. Αύριο κλείνει τα 30. Μένει να δούμε πού θα κάνει γενέθλια. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια, ενδιαφέρουσα καριέρα στην Ιταλία και σίγουρα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτόν. Έχουμε τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου φυσικά μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φυσικά η επικοινωνία είναι μια προσφορά από τις τέντες ο Γιώργος, Πολύχνη Καλαμαριά, τώρα και με νέο κατάστημα στη Χανιώτη Χαλκιδικής, σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση τέντας και πέργολας. Δημήτρη, τι γίνεται? Καλησπέρα από Ολλανδία. Καλά, καλά. Καλησπέρα. Στην προπόνηση είμαστε, άρχισε να βρέχει τώρα και ψάχνουμε λίγο να καλυφθούμε. Εμείς οι απ' έξω, γιατί οι από μέσα βεβαίως δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Δυστυχώς δεν βλέπουμε τον Σάχοφ. Ο Ουκρανός από χθες έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και προτιμούν να μείνει εκτός από 2-3 προπονήσεις για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο. Βλέπουμε Τζάλμα Κάμπος, βλέπουμε Μπίσεσβαρ, Γιόλι Τζαβέλα βεβαίως και αναφέρομαι στους τελευταίους που ήταν έξω, οι οποίοι πλέον είναι μέσα στο πρόγραμμα κανονικά, χωρίς κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Για τον Σαχόφ ποια είναι η κατάσταση, ενοχλήσει στο πέλμα? Ναι, αυτό που είχε από χθες και προτιμούν να μην τον επιβαρύνουν 2-3 μέρες, να μείνει εκτός προγράμματος και να επιστρέψει όταν θα είναι πολύ καλύτερα. Προφανώς δηλαδή θα τον δούμε και στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, η περίπτωση του Μπρίκιτς έγινε γνωστή, αν μπορούμε να το πούμε, χθες. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ το δούλευε τις τελευταίες ημέρες. Κλείνει το κομμάτι του τερματοφύλακα με την απόκτηση του Σέρβου. Ένας παίχτης που, εντάξει, η καριέρα του στην Ιταλία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια καλή ηλικία για τερματοφύλακας. Ούτε πολύ μεγάλος, ούτε πολύ μικρός, σε μια καλή ηλικία, όπως και όλοι όσοι έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, έμπειροι παίχτες που ίσως είναι και πιο εύκολο να μπουν σε μια ομάδα. Ναι, οι πιο πολλοί είναι γεννημένοι το 86 και το 87. Mm-hmm. Είναι εκεί οι ηλικίες που παίζουν. Έχουν παραστάσεις, έχουν αρκετά χρόνια παρουσίας σε σημαντικά πρωταθλήματα. Αριθμητικά πλέον το ρόστερ είναι ήδη πολύ μεγάλο, mm-hmm. έστω και αν θα μεγαλώσει κι άλλο. Και θα δούμε και την ποιότητα, που βεβαίως μεγαλώνει, σιγά σιγά μεγαλώνει η ποιότητα. Θα δούμε και τη χημεία που θα δημιουργήσει ο προπονητής. Πλέον λύσεις αρχίζει να αποκτά σε όλες τις θέσεις και παραπάνω κιόλας, δηλαδή και στο τέρμα πολλές λύσεις και στα αμυντικά χάφ, εφόσον αποκτηθεί ο Κάνιας, πολλές λύσεις. Μέσω επιθετικά, αν συνυπολογίσουμε εδώ τους παίχτες που είναι, αλλά και τον ΜΑΚ, πάρα πολλές λύσεις και στα άκρα, πολύ γεμάτο ρόστερ. Πολύ γεμάτο ρόστερ, στο σημείο να λέμε ποιοι θα φύγουν. Ναι. Γιατί βεβαίως ανεβαίνει ο αριθμός και πρέπει να πέσει γύρω στις 28 όπως θέλει ο προπονητής. Λέγαμε και χθες το βράδυ με τον Γιώργο Τζαγόρο ότι τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ για κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά κυρίως για αυτούς που πρωταγωνιστούν σε μεγάλες φάσεις, επιθετικούς, τερματοφύλακες και εγώ εξτρέμ, είναι πάντα οι καλύτερες τους στιγμές. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να φτιάξει κάποιος βίντεο με τα λάθη μόνο ενός ποδοσφαιριστή. Άρα πάντα η εικόνα που έχουμε στα βιντεάκια είναι η ιδανική για κάθε ποδοσφαιριστή και αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι.
δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι και τα βιντεάκια που πάρουν για τον Μπρίκιτ στο διαδίκτυο είναι από φοβερές στιγμές του στο καμπιονάτο. Ναι. Και με την Ουντινέζε και με την Κάλιαρη. Έτσι, όχι τόσο με την Κάρπη. Mm-hmm. Και λέγαμε ότι να δούμε και την άλλη πτυχή. Γιατί απέτυχε στην Κάρπη. Στην περσινή κιόλα, τελευταία σεζόν. Και νομίζω ότι ο γιατρός, ο κύριος Ζάτης, με τον οποίο συνεργάζομαι κάθε μέρα, μας έδωσε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με ένα παίκτη που τον πήραν δανεικό και από το πρώτο κακό του παιχνίδι, άτυχο παιχνίδι όλης της ομάδας, ο προπονητής έχασε εντελώς την εμπιστοσύνη απέναντί του και η ομάδα 31 Αυγούστου έκανε μεταγραφή. Πήρε τον Σλοβαίνο, τον Μπέλεκ. Ναι. Έτσι, αμέσως δηλαδή έκοψε κάθε εμπιστοσύνη. Ναι. Τώρα, δικαιολογείται, δικαιολογείται, αυτό έγινε. Κάποια στιγμή μετά το Σεπτέμβριο ξαναπήρε ένα μάτς με τη Ρώμα και εκεί 5 γκολ έφαγε η Κάρπη και αυτό ήταν το τελευταίο του. Mm-hmm. Μετά δεν ξαναπήρε άλλη ευκαιρία παρά μόνο στο κύπελλο που οι Ιταλοί έτσι το υποτιμούν. Πάντως να συμπληρώσω, Δημήτρη, πάνω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Ζάτσης προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος που έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό διαπιστώσαμε και εμείς χθες στην συνάντηση που είχαμε μαζί του, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε. Δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που έρχεται στη χώρα μας, γνώριζε για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που άκουσα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό μου, χάρηκα ιδιαίτερως. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά. Και φυσικά δεν έρχομαι στον ΠΑΟΚ μόνο λόγω του Βλάντα Νίβιτς, τον οποίο ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά από την Σερβία, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας σύλλογος που ικανοποιεί τις προσδοκίες μου και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο. Ναι, είναι από αυτούς τους Σέρβους που είναι φιλέλληνες. Και ίσως από μικρή στο ποδόσφαιρο σκέφτονταν ότι θα μπορούσαν να παίξουν και στην Ελλάδα που είναι η πιο φιλική χώρα κτλ. Δηλαδή έχετε με πολύ καλή διάθεση και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εντάξει. Ωραία ήταν αυτά που... Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση ή όπως θα είναι από Σάββατο Κυριακή που θα έρθει, μιλάμε για τον μέγιστο ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρχει, ναι, στη θέση. Δηλαδή, αυτό λέγαμε και πριν, ότι είναι τρεις πρώτοι τερματοφύλακες ουσιαστικά, έτσι. Και ο Γλύκος, ναι, και ο Βελίδης και ο Μπρίκης τώρα. Καλός ή κακός. Εδώ οι απόψεις είναι αρκετές. Οι πιο πολλοί στον χώρο θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι πολύ φανερό ποιος είναι το νούμερο ένα και αυτό να στηρίζεται. Στον ΠΑΟΚ τελικά και φέτος αυτό παίζεται. Και τελικά αυτή ήταν... Θα δούμε ποιοι είναι τώρα οι goalkeeper και ποιοι θα είναι τέλη Αυγούστου. Γιατί εγώ βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτοί οι τρεις. Και αυτό είναι. Ότι κάποιος θα αποχωρήσει. Βέβαια. Και τελικά αυτή ήταν και η μεταγραφή που δήλωσε ο Ίβιτς, ότι είναι πολύ κοντά, αλλά θα το μάθετε εν καιρό. Περισσότερο από του Κάνιας. Προφανώς, ναι, προφανώς. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει χωρίς να γνωρίζει οποιοδήποτε το παραμικρό. Ο παίκτης ήταν εδώ, ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ορισμός της επιτυχημένης μεταγραφής πριν αυτή ολοκληρωθεί, έτσι, mm-hmm, γιατί όλες οι μεταγραφές κινούνται στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη λοιπόν, είναι ο goalkeeper που περιέγραψε ο Ίβιτς όπως τον ήθελε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου και από εδώ και πέρα πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλοι μαζί. Γνωρίζουμε το πρόγραμμά του από εδώ και πέρα με την έννοια ότι θα μεταβεί στην Ιταλία και από εκεί στην Ολλανδία, τον περιμένετε κάποια, ναι, συγκεκριμένη ημέρα? Το Σάββατο ή την Κυριακή είναι η ενημέρωση. Δηλαδή να βγάλει το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία. Μια μεταγραφή που έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες, ήρθε, υπέγραψε, πέρασε ιατρικά και προλαβαίνει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το πιο βασικό ίσως. Εντάξει, το πιο βασικό, όλα είναι σημαντικά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του με τους 5 πρώτους νεοαποκτηθέντες, πολύ σπάνιο πράγμα για οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Θα έχει τον έκτο από εδώ και πέρα και μήπως έχει και τον έβδομο τον Κάνιας επίσης πολύ σύντομα από τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά για την προετοιμασία. Στο γήπεδο θα δούμε, έτσι, δηλαδή, εντάξει, εκεί μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία, αλλά θα δούμε στο γήπεδο πώς
θα ανταπεξέλθει η ομάδα. Και επειδή το έγραψα και νωρίτερα στο site, πλέον ξεκινάει για την ομάδα μια περίεργη φάση που έχει σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν εδώ, πλέον αφού μπήκαν και οι τελευταίοι διεθνείς, 29 ετοιμοπόλεμοι ποδοσφαιριστές, 29 που είναι σχεδόν εισάξιοι. Δεν υπάρχουν πολλοί που να ξεχωρίζουν, 29, είναι πολύ πίσω, είναι μικροί. Ναι. Ο ανταγωνισμός είναι τρομακτικός. Ναι, είναι πάρα μέχρι πολύ. Τώρα όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Έχουν την ίδια αφετηρία. Είχαν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό θα αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Από εδώ και πέρα θα πρέπει σιγά σιγά ο προπονητής σε κάθε μάτς και κάθε μέρα ίσως να δείχνει, το προανήγγειλε κιόλας, δεν το λέω εγώ, το προανήγγειλε, σε ποιους υπολογίζει πιο πολύ. Είναι λογικό. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν οι λογικές γκρίνιες από αυτούς που μένουν λίγο απ' έξω, ίσως κάποια νευράκια. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά σε μια ομάδα. Απλώς τώρα, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αθλητών που είναι και στο ίδιο επίπεδο και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Ήδη είχαμε κάποια έτσι πρώτες φωνές του Ίβιτς στη χθεσινή προπόνηση, σωστά? Αυτό είναι άλλο, εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Να μην καταλαβαίνουν μια άσκηση και να μην λειτουργεί σωστά η ομάδα και να αρχίσει να βάζει τις φωνές. Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω για σχέσεις, για κλίμα, για νοοτροπία, για διάθεση. Αυτό λέω, που πάντα σε κάποιο σημείο της προετοιμασίας εμφανίζονται θέματα. Μην ξεχνάμε και την ψυχολογική κούραση. Να είσαι μακριά του σπίτι σου με τους ίδιους ανθρώπους, να κάνεις το ίδιο πράγμα δύο φορές την μέρα επί 14 μέρες. Όλα αυτά βαραίνουν από κάποιο σημείο και μετά της προετοιμασίας. Και χρειάζεται διαχείριση, που φυσικά, εντάξει, το ξέρουν όλοι στην ομάδα ότι θα το αντιμετωπίσουν. Δημήτρη, στο πιο αγωνιστικό, επειδή υπάρχει και το δεύτερο φιλικό αύριο, το οποίο φυσικά είναι και είναι πιο, πολύ πιο σοβαρό τεστ από αυτό της περασμένης Τετάρτης, ίσως σήμερα να έχουμε μια εικόνα για το ποιοι είναι να χρησιμοποιηθούν, γιατί υποθέτω ότι σε ένα τέτοιο φιλικό δύσκολα θα δούμε δύο διαφορετικές δεκάδες, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε σίγουρα εικόνα και για το σκεπτικό του προπονητή. Ίσως έχουμε εικόνα το απόγευμα και από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί την προηγούμενη φορά έδειξε στην προπόνηση, ακόμα και τις ενδεκάδες δύο διαφορετικές. Επαναλαμβάνω ότι είχε προαναγγείλει στο προηγούμενο μάτς ότι από το Σάββατο και μετά, που έτσι κι αλλιώς είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι με την Μπριζ, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος, θα αρχίσει να διαφοροποιεί τον χρόνο συμμετοχής που θα δίνει σε ποδοσφαιριστές. Τώρα το μεσημέρι δεν φάνηκε κάτι έτσι πολύ ξεκάθαρα. Θα δούμε το απόγευμα αργότερα τι θα δείξει ο Ίβιτς. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Για τον, αυτά προς το παρόν, για τον Κάνιας είμαστε σε αναμονή. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, δύο πλευρές είναι πολύ κοντά και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έτσι. Γιατί πάντα με τον Κάνιας υπάρχει και το θέμα της Ισπανιόλ, φυσικά. Πρέπει να ξεπεράσει. Του Κάνιας είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουμε όλοι να μείνει ελεύθερος. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει από την Ισπανιόλ. Και μετά να ενεργοποιηθεί. Όπα, τον χάνουμε εδώ, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Τον χάνουμε. Τον χάσαμε. Έλεγε για τον Κάνιας ο Δημήτρης ότι περιμένουμε την Ισπανιόλ. Ναι. Να ξαναπάρει μία, να τελειώσουμε την κουβέντα και να κλείσουμε τη συζήτηση. Οι εξελίξεις θα δρομολογηθούν από την ομάδα της Ισπανίας. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, όχι προηγουμένως, αναφέραμε χθες, ο ΠΑΟΚ παίρνει απόσταση από τις διαπραγματεύσεις με την έννοια ότι έχει συμφωνήσει προφορικά με τον παίκτη. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα μένει όμως να λύσει τη συνεργασία του με την Ισπανιόλ, να συζητήσει μαζί τους, να διαπραγματευτεί μαζί τους και κατόπιν να έρθει και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια διαδικασία από την οποία ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αποστάσεις και για την ώρα, τουλάχιστον σήμερα το πρωί, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η υπόθεση. Όπως δήλωσε και ο τεχνικός διευθυντής της Ισπανιόλ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν υπογραφές στην συνεργασία μας, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο με τον Κάνιας προκειμένου να εξασφαλίσει και ο παίκτης την ελευθέρωση του και κατόπιν να δει το μέλλον του. Ωραία. Τον έχουμε ξανά τον Δημήτρη μαζί μας. Οπότε, λοιπόν, Δημήτρη, έλεγα ότι σε περίπου μισή ώρα, έτσι εκτιμώ,
θα έχουμε παίχτη του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε μια άλλη άποψη για το πώς κυλάει η προετοιμασία. Ωραία. Σίγουρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε από εδώ από Ολλανδία. Ωραία, 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 Δημήτρη. Οπότε κλείνουμε τώρα και είμαστε ξανά σε επαφή. Εντάξει. Έγινε, ακούσαμε κουβέντα για τον Μπρίγκιτς, ενημέρωση από Ολλανδία. Λίγο πιο μετά θα ακούσουμε και παίχτη του ΠΑΟΚ. Πρώτη ώρα μαζί μας η επικοινωνία με την Ολλανδία. Ο χορηγός δημοσιογραφικής ενημέρωσης είναι το Collagen Extra. Λαμπερό δέρμα, γερά μαλλιά και νύχια, υγιείς αρθρώσεις, βιταμίνες και μέταλλα, όλα αυτά από το Collagen Extra που είναι ο χορηγός της δημοσιογραφικής ενημέρωσης από Ολλανδία. Ο Τέκο μαζί μας ήταν πρώτη ώρα. 10-20-30 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Κλείνετε ραντεβού για να περάσετε κταίο το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Σήμερα στη Ρέμβη μπουζούκια στο κλαμπ της Ρέμβης το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καφές, φαγητό, όλα αυτά στο πολυχώρο της Ρέμβης στην Κρίνη, στο γνωστό σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης μαζί μας πάντα και η Αναδομό, θα πούμε και για μπάσκετ μετά το διάλειμμα. 6 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η Αναδομό ανακαινίζει το σπίτι και το μπάνιο σας εύκολα και γρήγορα. Σας αλλάζει τη ζωή και το σπίτι σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Στο τέλος εκπομπής η κλήρωση για το Summer Kit της Wind. Τσαντάκι παραλίας, αδιάβροχη θήκη για το κινητό, selfie stick, powerbank και 1GB για 7 ημέρες προσφορά από τη Wind στον νικητή της σημερινής ημέρας. Και το μεσημέρι η κλήρωση για το ανδρικό ρολόι Guess, μια προσφορά από το Κόσμο 24, από ανοξείο τατσάλι και μαύρο καντράν αξίας 180 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. FM και ενώ ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχει μια ερώτηση ο φίλος ο 093, θα την πούμε μετά το διάλειμμα. Για την τιμωρία του ΠΑΟΚ επιστρέφουμε. Ακριβώς. Πού και πού θα μετακινηθούν οι κάτοχοι διαρκεία στη θύρα 4. Ωραία. Έχουμε νέες εξελίξεις με Βαρέλα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2, πάω 24 εδώ, εμείς από εδώ και από Ολλανδία φυσικά ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούσαμε ενημέρωση, πήραμε ενημέρωση από Ολλανδία, ακούσαμε και την άποψη ενός ανθρώπου που δούλεψε με τον Μπρίγκιτς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Σέρβο τερματοφύλακα, τον γιατρό της Κάρπη, τον κύριο Χρήστο Ζάζη, τον ακούσαμε εδώ πριν από λίγο. Σε λίγο θα πάμε ξανά Ολλανδία για να ακούσουμε δηλώσεις παίχτη. Θα πάμε για να ακούσουμε πιθανότατα τον Νίκο Κοροβέση αυτήν την ημέρωση που έχουμε. Σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε συνέντευξη και από εκεί. Ρωτάει ο φίλος ο 093. Με τα διαρκεία στην 4 τώρα που θα είναι κλειστή, τι θα γίνει μετά τη χθεσινή απόφαση, την ανακοίνωση της χθεσινής απόφασης, γιατί ουσιαστικά είχε γίνει γνωστό εδώ και λίγο καιρό ότι ο υφυπουργός έχει πάρει αυτή την απόφαση να κλείσει δηλαδή τη θύρα 4 μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε χθες, και ένα πρόστιμο των 70.000 ευρώ, 70.000 ευρώ στην ΠΑΕ για όσα γίνανε σε εκείνο τον ημιτελικό κυπέλλου. Ημιτελικό κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτη φάση, φίλε 093, αυτό που εξετάζουν στην ΠΑΕ είναι αυτοί που έχουν τα διαρκείας να μεταφορθούν σε ένα άλλο σημείο. Στην 7 ή στην 8 ενδεχομένως. Στο εκείπεδο, ναι. Όσο θα διαρκέσει αυτή η τιμωρία, δηλαδή μέχρι την 1η Νοεμβρίου, την 1η για όλα Νοεμβρίου. Τα παιχνίδια. Αυτό εξετάζεται τώρα, έτσι. Δεν είναι κάποια ηλυμένη απόφαση. Απλά από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε και στην ΠΑΕ χθες αυτή η τιμωρία, σαν μια πρώτη σκέψη είναι αυτή για τους κατόχους διαρκείας, δηλαδή να μεταφερθούν σε άλλη θύρα και πιθανότατα σε 7 και την 8, στην 7 ή την 8 τέλος πάντων, που υπάρχει μεγαλύτερη, ας το πούμε, άπλα, ρε παιδί μου, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, αλλά θα περιμένουμε και από εκεί επίσημη ενημέρωση. Να σημειώσουμε πως υπάρχει ενδεχόμενο αντίδρασης, έφεσης μάλλον, από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, αλλά η τιμωρία ήταν λίγο πάνω κάτω αναμενόμενη. Οπότε. Απόφαση του Υφυπουργού είναι. Πού να κάνεις έφεση. Δεν είναι απόφαση. Να μειωθεί. Να μειωθεί. Αλλά δεν, ναι, αυτό ναι, ακριβώς ότι εξετάζεται από το νομικό. Δικαιοδοτικού οργάνου. Εξετάζεται από το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πώς μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ κατά της απόφασης. Βέβαια τα περιθώρια αντίδρασης είναι ελάχιστα. Μόνο πολιτικό δικαστήριο. Αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι ελάχιστα. Δεν νομίζω να μπει ο ΠΑΟΚ σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Ναι. Πάνω κάτω η τιμωρία ήταν αναμενόμενη. Έγινε χθες γνωστή. Ήταν αναμενόμενη ότι είχε γίνει γνωστό από τον προηγούμενο καιρό ότι θα πέσει θα καμπάνα. Υπάρξει απόφαση αυτό, τέτοια, ναι. Αυτό ότι θα πέσει καμπάνα και ότι λογικά θα κλείσει η θύρα 4, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, και θα μεταφερθούν σε πρώτη φάση. Οι πρώτες σκέψεις μάλλον των ασπρόμαυρων είναι για θύρα 7 και 8. Ακριβώς.
Πρόστιμο από τον Κοντονή υπήρχε και στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Ένα 10.000 έτσι. Για εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. 7 μήνες μετά. Ναι, 7 μήνες μετά ευλήθη το πρόστιμο. Γενικά χθες ήταν η μέρα που ο υφυπουργός έστελνε παντού τα. Και στην ΑΕΚ, νομίζω, και στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, στον Ατρόμητο. Γενικά πέσανε πρόστιμα παντού. Έπεσε καμπάνα χθες. Υφυπουργό, ξέρω, μπορεί να ξύπνησε καλά χθες. Τι να πω. Και υπήρξαν αυτές οι αποφάσεις και αυτή η απόφαση που είναι η πιο σημαντική για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το κλείσιμο της θύρας 4. FM Γενό, ονοματεπώνυμο στο 54526. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε ένα summer kit προσφορά από τη Wind, το οποίο περιλαμβάνει τσαντάκι παραλίας Wind, αδιάβροχη θήκη για το κινητό, selfie stick, power bank και 1 GB για 7 ημέρες. Προσφορά της Wind. FM Γενό ρολόι και ονοματεπώνυμο για το αντρικό ρολόι Guess, το οποίο είναι μια προσφορά από το Κόσμο 24 στην Πτολεμαίων 31 στον Πρωτόροφο και βέβαια κόσμο24.gr. Ένα πολύ ωραίο ρολόι από ανοξείδωτο τατσάλι με μαύρο καντράν αξίας 180 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα το μεσημέρι, οπότε στέλνετε μηνύματα και πιο μετά και η κλήρωση θα γίνει στην μεσημεριανή εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα λίγο αργότερα. Δεύτερη ώρα μαζί μας είναι ο Μπειρατής, The Beer and Rock Bar στην Διογένου 17. 11 κάνουλες, 130 διαφορετικές ετικέτες από μπύρες, εξαιρετική μουσική, πολύ ωραίοι μεζέδες, όλα αυτά στον Μπειρατή που είναι μαζί μας δεύτερη ώρα, όπως και τα είδη γηινής του Φτίκα. Απόλλων 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. 905-503 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Κάνετε τον μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Τέλος, μαζί μας πρώτη ώρα και η Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και γαμπριάτικα κοστούμια φυσικά από την Alter Ego. Βυτικά στην Ευκαρπία στην 25 Μαρτίου 12 και ανατολικά στη Καλαμαριά στην Πασαλίδη 85. Είμαστε αναμονή επικοινωνίας με Ολλανδία για να ακούσουμε τον Νίκο Κοροβέση από εκεί, να ακούσουμε παίχτη του ΠΑΟΚ. Λίγο μετά τις δηλώσεις θα πούμε και κάποια πράγματα για τον μπάσκετ, γιατί από χθες υπάρχουν θέματα που βγαίνουν από την Γενική Συνέλευση. Υπάρχει κινητικότητα στο κομμάτι το μεταγραφικό. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει ενημέρωση και για το κομμάτι το μεταγραφικό. Αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Να ακούσουμε τον Κοροβέση σε λίγο. Και θα πούμε και για τον μπάσκετ. Για τον Κάνιας, από χθες έχουμε αναφερθεί ότι παίζει. Το σημερινό είναι ότι οι δύο πλευρές πλέον είναι. Βρίσκονται σε καλό δρόμο. Πολύ. Οι δύο πλευρές, τρεις πλευρές ουσιαστικά, γιατί είναι και Ισπανιόλ μέσα. Απλά το ζητούμενο είναι η Ισπανιόλ και ο παίκτης. Αναμένεται να υπάρξει λύση στο κομμάτι του Κάνιας και της Ισπανιόλ και να προχωρήσει η μεταγραφή του. Ο ίδιος από χθες και η πλευρά του και ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Και μένει αυτή η όχι ασήμαντη λεπτομέρεια με την Εσπανιόλ. Ένας τύπος ο οποίος χθες λίγο ψάχνοντας τα στατιστικά του. Του κάνει Εσπανιόλ. Δεν το λυπάται. Δηλαδή κλωτσάει. Δεν είναι το παιδί. Με τις κίτρινες. Ναι, δεν λυπάται. Στη Σουόνση. Στην Εσπανιόλ ήταν πέρσι πρόπερση και Σουόνση στην Premier League. Την χρονιά που η Σουόνση έπαιζε και η Europa League. 13-14. Ναι, που έκανε 35 παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις. Είχε 13 κίτρινες κάρτες. Το οποίο εμένα προσωπικά δεν με χαλάει. Φαντάσου εδώ πέρα. Ναι, πώς θα λέω προσωπικά κίτρινη. Δεν με χαλάει. Δηλαδή, αυτός που κλωτσάει δεν με χαλάει. Αυτός που δεν κλωτσάει με χαλάει. Συμφωνώ. Ειδικά σε αυτές τις θέσεις. Φαντάσου εδώ πέρα τι ρεκόρ καριέρας θα κάνει στις κίτρινες. Και στην Ισπανία, ακόμα και πέρσι, δηλαδή, που είχε το θέμα τραυματισμού που δεν ήταν. Είχε 14 συμμετοχές στην Ισπανιόλ, είχε 5 κίτρινες κάρτες. Δηλαδή, έχει. Μία κάρτα με δύο παιχνίδια. Πέρσι, καλά είναι. Πέρσι ήταν πάρα πολύ άτυχος αναφορικά με τους τραυματισμούς. Έμεινε εκτός, επανήλθε για πολύ λίγο, ξανά στα πιτς λόγω ενός τραυματισμού. Γενικά η χρονιά ήταν με πολλά σκαμπανεβάσματα για τον ίδιο και γι' αυτό κιόλας είναι εκτός πλάνων από την Εσπανιόλ. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νέα σεζόν για εκείνον. Αν θα είναι στον ΠΑΟΚ ενδεχομένως, θα το δούμε. Θα φανεί μέσα στην ημέρα. Εντάξει. Πάντως, αν είναι και ο Κάνιας ο επόμενος, ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, δηλαδή πριν τα μέσα Ιουλίου, θα μετρά 7. Έχει 7 μεταγραφές. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι στιγμής και οι 6 μεταγραφές έχουν συμβόλαια τριετίας. Όλοι, Όλα, όλοι. Είναι αυτό που είχε πει ο Μίχελ.
ο Μίχελς εκείνη τη δεύτερη τύπου που παρουσίαση του Ίβιτς, τα εξήγησε καλά. Δηλαδή έδωσε απαντήσεις σε πολλά θέματα. Και το χρονοδιάγραμμα. Ακόμα και γι' αυτό που είπε, δηλαδή με τα τριετή που λες, το εξήγησε. Ότι θέλεις ένα παίκτη 3 χρόνια συμβόλαιο, ούτως ώστε αν σου βγει να μην κινδυνεύεις να το χάσεις. Ή τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι ένα συμβόλαιο το οποίο δεν είναι ούτε τα 5 ετή και τα τεράστια, ούτε το άλλο το οποίο είναι για 1+1 ή 2 χρόνια. Και αν σου βγει όντως σε 2 χρόνια, μπορεί να, το επόμενο καλοκαίρι να διαπραγματεύεται με ποιον θέλει για να φύγει ελεύθερος. Δηλαδή τα έχει εξηγήσει. Τώρα βέβαια το τι θα γίνει, εμείς τώρα λέμε για αυτό που γίνει ως τώρα. Έτσι, το αν θα βγουν οι μεταγραφές και να τα παίξουν είναι άλλη κουβέντα. Την οποία θα τη δούμε μέσα στη σεζόν. Όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα που έθεσε στη συνέντευξη τύπου για το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά, έχει πέσει μέσα. Ναι. Δηλαδή, πριν την προετοιμασία, ανέφερε ότι θέλω να γίνουν βασικές κινήσεις και φυσικά, αν δω ότι υπάρχουν διαθέσιμοι ελεύθεροι παίκτες οι οποίοι μου κάνουν και εξυπηρετούν τα πλάνα του ΠΑΟΚ, θα κλειστούν άμεσα. Όπως και έγινε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον για μεταγραφικό σχεδιασμό και το πώς πηγαίνει μέχρι τώρα. Να δώσουμε ώρα. Ωραία, λοιπόν, ακούμε ώρα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή τη συνέντευξη του Νίκου Κοροβέση. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, περιμένουμε λίγο παραπάνω όσο χρειαστεί. Αναφερθήκαμε για τον Κάνιας, μιλήσαμε για τον Μπρίκιτς. Χθες υπήρχε ένα όνομα αυτού του επιθετικού του Ρουμάνου. Τη Άστρα. Του Άλιμπετς. Του Ντένις Άλιμπετς, 25 χρονών. Είδα λίγο κάτι βίντεο, είχε ενδιαφέρον για τις θεροπόδωρες και όλος ωραίος. Είναι μια έτσι αλυτόφατσα. 34 γκολ σε 62 μάτς, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό κιόλας τον κοστολογούν στα 3 εκατομμύρια τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ένα θέμα το οποίο μάλλον από εδώ το ενημερώθηκαν οι Ρουμάνοι. Ξεκινάμε από το βασικό, ότι είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο ισχύει. Τώρα οι Ρουμάνοι χθες γράφανε ότι το προχώρησαν, το τέντωσαν. Υπήρχε μια πρόταση του ενός εκατομμυρίου για τον ΠΑΟΚ, αλλά η Άστρα συζητάει για 3 και πάνω. Πρόταση του ενός εκατομμυρίου. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί περαιτέρω με το συγκεκριμένο και δεν νομίζω ότι ασχολείται κιόλα άλλο. Πρόταση του ενός εκατομμυρίου είχε κάνει τον περασμένο χειμώνα και η ΣΤΕΑΟ για τον παίκτη. Μάλιστα. Και φυσικά δεν τον απέκτησε ποτέ, γιατί όπως σου είπα, κοστολογείται τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λέει η Άστρα. Γενικά με τους Ρουμάνους μέχρι στιγμής σε μια άλλη διαπραγμάτευση. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε άκρη με τον Βαρέλα, ο οποίος από χθες υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι πηγαίνει στο Κατάρ και μάλιστα υπήρχαν και δηλώσεις του Μπεκάλι ότι χωρίς να γράφει το ομάδα, και αυτό ίσως είναι ένα θέμα. Για πρόταση ενός. Για πρόταση 1,5 εκατομμυρίου και ο Μπεκάλι ζητάει 2 και δηλώσει του ίδιου. Έχει πάψει να έχει ενδιαφέρον πλέον αυτή η περίπτωση με τον Μπεκάλι. Αν συνεχίζει να ασχολείται ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν συνεχίζει να ασχολείται βασικά με στόπερ μετά την απόκτηση του Κρέσπο. Και αν συνεχίζει να ασχολείται και ειδικά με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Βαρέλα, που δεν έχει να κάνει με τον παίχτη. Έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί ο Μπεκάλι και η ομάδα του. Είναι ότι έχει κουράσει η συγκεκριμένη υπόθεση, έχει κουράσει η τακτική του Μπεκάλι, έχουν κουράσει πάρα πολύ τα δημοσιεύματα. Από την στιγμή που δεν βγαίνει άκρη με τον ισχυρό άνδρα της Τεάουα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να μπει σε όλο αυτό το τρυπάκι. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο παίκτης είναι δυσαρεστημένος. Είναι εκτός προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να φύγει, θέλει να αποχωρήσει, αλλά δεν είναι στο χέρι του. Ωραία. Πάμε στη Σταύρο. Λοιπόν, θα πάμε στον Σταύρο Κόλκα τώρα. Εννοείται ότι η επικοινωνία μας με την Ολλανδία είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος. Τώρα και στη Χανιώτη. Σπερνάνε τις τέντες, τις πέργολες, τα πάντα γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Σταύρο, τι γίνεται? Καλησπέρα από την ορεινή Ολλανδία, παιδιά. Φίλε, είσαι στην Ολλανδία από τη Δευτέρα και δεν έχουμε μιλήσει αέρα ακόμα. Δεν έχει τύχει. Εντάξει, αφού τον Μπαζόκο μη θέλουμε φέρουμε το 24. Τι φίλε. Δεν βγήκε ούτε. Ξεκάθαρη τάση. Ούτε για το ταξίδι, τα δικά σου. Τι καιρό είχε, τι συναντήσατε. Εγώ είμαι για να τρώω τον Πινελίκη σε αυτό το site. Καταλάβες. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά. Πώς πάμε. Εκπληκτικά. Είναι ωραία στην Ολλανδία, Σταύρε. Σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν ψάχνουμε ένα μαγαζί ορειβασίας εδώ πέρα, δεν έχουμε βρει τίποτα. Μαγαζί ορειβασίας. Ναι, ναι. Για να το κάνετε τι. Για να πάρουμε ορειβατικά ήδη. Να τρέξετε κι εσείς στο δάσος εκεί. Ναι. Πες μου λίγο, γιατί ο Δημήτρης δεν μας ανέφερε χτες. Πού είχατε σκαρφαλώσει για να τραβήξει το βιντεάκι το οποίο είδαμε χτες?
να τρέχουν μέσα στο δάσος. Κάπου ψηλά άνετα ήσασταν. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πώς κυλούν οι 5 πρώτες μέρες? Έχουν κυλήσμα? Μιλάμε για κοσμοσυρωή στο ξενοδοχείο. Ναι. Έχουμε πετύχει όλες τις κόμενες των SS, όλες όμως κανονικά, τον υψηλό βαθμό στελεχών, εδώ κάνουν διακοπές, θυμούνται τα παλιά, τότε που κάλαν σαπούνια ανθρώπους, αυτά. Τέλος πάντων, είναι και λίγο μασονική η ιστορία εδώ πέρα. Απορούσαμε πριν πως δέχεται ο ΠΑΟΚ να είναι, πώς λένε, στον Bilderberg τόσα χρόνια, δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν προσπαθούμε να κάνουμε συμφωνία με τον διάβολο, μπας και πάρουμε κάτι από το άθλημα. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Αν έχω καταλάβει καλά, περιμένουμε τον Νίκο Κολοβέση για να κάνει δηλώσεις. Ναι. Τον Χαλκιδαίο εξτρέμ. Γιατί ως εξτρέμ λογίζεται από τον Βλάνταν Ίβιτς. Τι δείχνει ο φίλος εδώ? Τι 25 λεπτά στέγιο. Ξεκινάμε. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Ξεκινάμε. Α, θα βγουν φωτογραφίες πρώτα. Όχι, να ξεκινήσουμε τώρα που μας είναι δεμένοι. Όχι. Δεν θα ξεκινήσουμε. Θα βγουν φωτογραφίες. Τα δύο λεπτά φωτογραφίες δεν είναι τίποτα, εντάξει. Ε? Τα δύο λεπτά φωτογραφίες δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Ναι. Οι πρώτες φωτογραφίες εδώ. Γενικά καλά είμαστε και η ομάδα καλά δείχνει. Εντάξει, αύριο νομίζω θα έχουμε ένα καλύτερο δείγμα για το, εντάξει, για το που είναι. Εντάξει, και αύριο, φίλε, κοίτα, το καλύτερο δείγμα θα το έχουμε νομίζω το τελευταίο φιλικό. Και αύριο θα είναι μια διαδικασία όπου σταδιακά προφανώς θα πάρουν κάποιοι παίκτες λεπτά συμμετοχής. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Ίβιτς. Εντάξει, το πρώτο φιλικό όπως έπρεπε να γίνει. Μοιράστηκε ο χρόνο συμμετοχή από ένα ημίχρονο. Σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει, γιατί πρέπει να διαμορφωθεί μια ομάδα εν ώψη επίσημων αναμετρήσεων. Mm-hmm. Γενικά είναι μια κατάσταση που την έχουμε ξαναζήσει. Άλλοτε σωστά, άλλοτε λάθος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον σε επίπεδο προγραμματισμού προετοιμασίας, νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή ότι και τα φιλικά είναι αυτά που πρέπει. Γιατί και τα τρία από εδώ και πέρα που θα δώσει η ομάδα στην Ολλανδία είναι στο επίπεδο που πρέπει. Μπρίστε, Άουα και Τβέντε. Είναι ομάδες δηλαδή που πρωταγωνιστούν, είναι ομάδες κανονικές. Είναι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι πάνω κάτω στο επίπεδο των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Νομίζω δηλαδή ότι το πρώτο φιλικό ήταν απλά ένα ξεμούδιασμα λίγο να δει η ομάδα πώς πατάει, να βρει λίγο ψυχολογία, και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο τα κατάφερε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι από αύριο και μετά και τα τρία φιλικά θα μας κάνουν να εκτιμήσουμε περισσότερα πράγματα για την ομάδα και να δούμε βέβαια και παίκτες σε αυτό το ρόστερ που δεν τους έχουμε ξαναδεί, όπως είναι ο Μπίσεσβαρ και ο Τζαρμακάμπος. Mm-hmm. Επίσης και ο Τζαβέλας και ο Τίθες. Θέλετε να πείτε κάτι στον αέρα, χαιρετίσματα να δώσετε σε κάποιον? Όχι, εντάξει, οκ. Και ο... Εγώ να βγω μια γιατί να το δείξω στη μαμά μου, να είμαι περήφανη. Βγάλε με μια φωτογραφία, σας παρακαλώ, με αδερφό. Αυτά είναι όλα ζωντανά. Έλα, όλα ζωντανά. Ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ναι, ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση των όσων συμβαίνουν και να βλέπουμε βήμα-βήμα τι γίνεται στην ομάδα. Ψυχραιμία θέλει, σαλιάρισμα δεν θέλει. Και σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο τον Κοροβέση, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έβγαλε Χαλκίδα. Νομίζω δεν έχει βγάλει άλλο. Έβγαλε άλλο ποδοσφαιριστή Χαλκίδα? Τι βγάζει κάτι η Χαλκίδα βασικά? Έχει κάτι που είστε... Όχι. Μέλι, βγάζει μέλι. Κάτι ανάποδα νερά έχει. Θα ακούσουμε λίγο τον Κοροβέση. Είστε σε ανοιχτή ακρόαση. Το ακούω τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Και γενικά είμαστε ζωντανά, λίγο... Καλησπέρα φίλε, το πιστεύω να αφήσουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Λοιπόν, θες να κάνεις έναν
απολογισμό και για σένα, την περσινή σεζόν και για την ομάδα. Τι σου έχει μείνει? Ξεκινώντας την ομάδα, θα έλεγα ότι ήταν πολύ κακή χρονιά γενικά σε γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσει κάποια παιχνίδια που γράψαμε ιστορία όπως είμαι στη Γερμανία, στην Dortmund, και κάποιες καλές εμφανίσεις, πέρα από αυτά τερματίσαμε σε χαμηλή θέση. Στην Ευρώπη δεν καταφέραμε να προκληθούμε. Γενικά θα έλεγα ότι ήταν μια άσχημη σεζόν με ένα πολύ καλό τέλος. Καταφέραμε σε τέλος και σώσαμε, στιγμή που ήρθε ο κύριος Ήβιτς, σώσαμε τη χρονιά. Νομίζω κάναμε μόνο μια ήττα με τον κύριο Ήβιτς και στο τέλος δείξαμε ότι είχαμε αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, την δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα για μένα θα έλεγα ότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά, αλλά τελείωσε με έναν τρόπο που το έχασε στο μυαλό μου. Κατάφερα και πήρα τις συμμετοχές που άξιζα και που έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Και στο τέλος έκανε και εγώ τον απολογισμό μου. Θα μπορούσα να τα πω και καλύτερα. Αυτά είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή ήρθαν και πέρυσι και φέτος, ο νέος ΠΑΟΚ με τον περσινό ΠΑΟΚ, που ακόμη δεν έχει, ο κόσμος είναι ίδιος, έτσι απλά θα μπορούσατε κάποιες μεταγραφές παικτών. Σε αγωνιστικά στοιχεία υπάρχουν διαφορές? Τι διαφορετικό έχει εκτιμήσει το περσινό? Πιστεύω ότι η διαφορά είναι στη σοβαρότητα. Δηλαδή βλέπω μια σοβαρότητα πόλης, μια πειθαρχία παραπάνω, ένα σεβασμό θα έλεγα περισσότερο και προς τους συμπαίχτες και προς το τεχνικό team. Και θα έλεγα ότι είναι ξεκινάει μια καλύτερη χρονιά και για τους παίχτες, πιστεύω και για όλη γενικά την ομάδα. Πέρσι βρέθηκε στην ιδιόμορφη θέση να αγωνίζεσαι όταν χρησιμοποιήθηκε σε μια θέση που υπάρχει τέλος πάντων όπως και σε ομάδα μετά τον Ιδίο. Φέτος φαίνεται ένα σχηματισμός που ταιριάζει περισσότερο στο ρόστερ και υπάρχει και βέβαια η δική σου τοποθέτηση στο πρώτο τελικό σε εστός εκπέμπτ. Αισθάνεσαι ότι έχεις πιο ξεκάθαρο ρόλο που συνοδομημένα τα πράγματα του? Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο κύριος Ήβιτς μου μίλησε και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, σε υπολογίζω για μπροστά. Αλλά εντάξει, είναι δύο θέσεις που έχω παίξει αρκετά και πιστεύω ότι δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι κάτι που μου αρέσει, κάτι που δεν μου αρέσει. Θα παίξω, δηλαδή αν μου πεις back θα παίξω back, αν μου πεις μπροστά θα παίξω μπροστά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επειδή έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός και υπάρχουν πολλές επιλογές στην πλευρά σου, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντέχουμε την πίεση. Μέσα από τον ανταγωνισμό θα γίνουμε και καλύτεροι. Έχουν έρθει πολύ καλοί παίχτες και αυτό θα βοηθήσει και εμένα να γίνω και εγώ καλύτερος. Και από εκεί και πέρα, όσες περισσότερες συμμετοχές και όσες περισσότερες συμμετοχές πάρω, θα είναι το καλύτερο για μένα. Νίκο, για ποιες θέσεις είσαι ευχαριστημένος και αν όχι, να περιμένει ο κόσμος έναν καλύτερο κοροδέσιο? Κοίτα, ένας ποδοσφαιριστής κρίνεται σε βάθος χρόνου. Αν έχω εγώ το χρόνο που μου αναλογεί, πιστεύω ότι θα τα πω καλύτερα. Αναφέρθηκε δύο φορές στα όσα έχει χρησιμοποιήσει τώρα από τη στιγμή που ανέλαβε ο ίδιος. Να ρωτήσω λοιπόν, πριν αναλάβει ο ίδιος, με τον Ντούντο, το σύστημα το οποίο έπαιζε ο ΠΑΟ, γενικώς η νοοτροπία που σας πέλευε, ήταν χρόνο που έχασε ο ΠΑΟ, αν είχε αναλάβει νωρίτερα ο ίδιος θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα πράγματα από τον ΠΑΟ, πώς έβλεπε την περσινή χρονιά που κοντά και ο κομμάτιος? Κοιτάξτε, για να μην παρεξηγηθώ, και ο κύριος Σούντορ είχε πάρα πολλές γνώσεις. Απλά πιστεύω ότι ο κύριος Σούντορ το διαχειρίζεται καλύτερα. Και θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο μπερδεμένοι με τον κύριο Τούντερ. Τώρα απλά έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο και βαδίζουμε πάνω σε αυτό. Άφης, βοήθησε μας λίγο. Μεταξύ σας, για το πρώτο φιλικό, τι λέτε για το 14-0? Ήταν της φλάγας ο αντίπαλος? Γιατί το σκορ είναι τεράστιο, δεν συνεχίζεται. Εγώ λέω πως και με το χωριό μου να παίξουμε, αν δεν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να βάλεις 14 γκολ, αλλά εντάξει, επειδή ήταν στα προπόνηση έπρεπε να βγάλουμε κάποια πράγματα που μας ζήτησε ο προπονητής, που δουλέψαμε στην προπόνηση. Το κάναμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βάλαμε αυτά τα γκολ.
Τώρα από εκεί και πέρα δεν λέει κάτι αυτό. Απλά εμείς ξέρουμε ότι κρινόμαστε κάθε παιχνίδι. Είτε παίζουμε με την Πρίζη που θα παίξουμε αύριο, είτε με αυτή την ομάδα. Νικό, συζητάτε και έχετε ξεκινήσει να συζητάτε για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο φέτος τι κάνει να είναι και στα προκριματικά του Champions League. Αυτή την πρόκληση, το ταιριάζεται, σας απασχολεί? Θα έλεγα όχι τόσο πολύ ακόμα. Πιστεύω ότι μόλις γίνει η κλήρωση τότε θα μας απασχολήσει. Τώρα δεν το έχουμε πολύ στο μυαλό μας, γιατί κάθε μέρα πρωί, απόγευμα έχουμε προπόνηση, πώς θα κάνουμε από θεραπεία, αυτά είναι στο μυαλό μας. Πώς θα κοιμηθούμε, θα ξεκουραστούμε. Θα έλεγα τη Φενέρ. Πάλι ο Φενέρ. Είπες από θεραπεία. Ένα ψέμα να πέσει πάνω από δύο σε ακραίες καταστάσεις με τα μερικά προβλήματα και αυτούς έχει στην ομάδα και τις παντελώσεις να τους σκίσει όλο. Φέτος βλέπουμε ανθρώπους που είναι σε δέκα έρχονται να βλέπουν πάνω σε αυτό. Εξήγησε μας λίγο. Γιατί σε εγώ που κατάσταση δεν νιώθουμε τίποτα, δεν έχουμε διαχώνευση πολύ. Τι ακριβώς άλλαξε το κομμάτι της αποκατάστασης της δικιάς σας και πώς δουλεύετε πλέον πάνω σε αυτό το κομμάτι? Πιστεύω ότι το πάθημα έγινε μάθημα, που λένε. Γιατί πέρυσι δεν δώσαμε πολύ βάση σε αυτό το κομμάτι και φέτος βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι γνώστες του αντικειμένου, μας βοηθάνε πιο πολύ. Τώρα και εγώ δεν ξέρω πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι, απλά κάνουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε πέρυσι, ας πούμε, ή πιο πριν σε άλλες ομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βοηθήσει, τίποτα άλλο δεν κοιτάω πάνω σε αυτό. Οργάνωση, θα έλεγα ότι είμαστε πολύ πιο πάνω από πέρυσι. Και πιστεύω και από όλες τις χρονιές του ΠΑΟΚ. Το καλύτερο οργάνωση μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις? Γενικά στην ομάδα. Είστε 30-29 παίκτες εδώ. Υπάρχει ο Μάτιο Κάθε πάνω στους 31. Ο Φίλιππο Μπρίκετς πάνω στους 32. Είναι ένας υπερβολικός αριθμός για να δουλεύεις σε μια προπόνηση για να προετοιμάσεις για ένα αγώνα. Σε φόρη προσωπικά αυτό. Δηλαδή να αγωνίζεσαι και να ανταγωνίζεσαι με την καλή αρκετούς συμπαίκτες για μια τέτοια 18. Σίγουρα με αυτόν και εμένα και τους υπόλοιπους. Αλλά όπως είπα, ο ανταγωνισμός έχει κάνει καλό και μόνο καλό θα βγει από αυτό το γεγονός. Άλλες δύο ερωτήσεις από τους υπολείπους που δεν έχουν ερωτήσει, θα πω μας το κλείσουμε. Νίκο, είπες στην αρχή ότι ίσως βλέπεις μεγαλύτερη σοβαρότητα. Θες λίγο να το εξηγήσεις, γιατί ξέρεις υπήρχε λιγότερη σοβαρότητα στο παρόν. Εντάξει, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, απλά βλέπω κάπως όπως το είπα, αυτή η γενική οργάνωση βγάζει και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιο πολύ σεβασμό, πιο πολύ... δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως γιατί πέρυσι και όχι φέτος. Ήταν η πρώτη χρονιά στο ΠΑΟ και υπολογίζουμε κατάλαβες μόνο η φανταστική πόση έφτασε τη στιγμή που απογοητεύεται και σας το δείχνει. Και τις στιγμές που δούμε φτιάχνετε και πάλι στο σχολείο. Αυτή την ισορροπία, η δυσκολία να ξανασηκωθείς από την ώρα που όλο εκεί δεν είναι απογοητευμένο από μια ήττα, μια τέτοια εμφάνιση. Πραγματικά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Πραγματικά όταν νιώθεις την αποδοκιμασία και όταν, ας πούμε, θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ήταν ένα άλλο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο όταν σε αποδοκιμάζει ένα γήπεδο και ειδικά αυτός ο κόσμος. Αλλά εκεί αυτό είναι που λέμε πίεση και μεγάλη ομάδα και γι' αυτό πρέπει να πεις αυτή τη μεγάλη ομάδα για να μπορείς να ξανασηκωθείς τα πόδια σου και να ζήσεις αυτό που έζησες σε τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική. Το χάρι το χαρίς πώς θα μιλήσεις? Εγώ θα σου είχα πει κάτι και πραγματικά νιώθω δικαιωμένος και πιστεύω ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το Χάρη Χαρίση, έτσι. Χαρίση, πάλι κατάλαβα, ναι. Ναι, και είπε, σας είχα πει κάτι και τελικά νιώθω δικαιωμένος. Ναι. Μάλιστα. Απόλυτος. Έλα. Ωραία. Ακούστηκε μια χαρά.
Απόλυτος, έτσι. Ο Χαλκιδαίος χαφ. Για πέρσι. Ναι. Μια κακή χρονιά με ένα καλό τέλος. Χαλκιδαίος, ο μοναδικός Χαλκιδαίος ποδοσφαιριστής δεν έχει ξαναβγεί ποτέ. Ωραία, ωραία, Σταύρε. Εντάξει, σας αφήνουμε τώρα. Να είσαι καλά. Θα κάνουμε συνέντευξη στο πουλέν μου, έλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Κοροβέση. Έχει πάει η εκπομπή ό,τι να είναι. Πήγαμε 2 παρα 10. Φύγαμε κατευθείαν για διάλειμμα. Επιστρέφω να πούμε 5 πραγματάκια και να κλείσουμε. Να το πάμε σε ρί, Χριστοκιώση. Να το πάμε σε ρί. Να το πάμε σε ρί, λες, ε. Ωραία. Να μας πεις λοιπόν όλα αυτά που έγιναν χτες στο μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πήγαμε πολύ Ολλανδία σήμερα. Ακούσαμε και Νίκο Κοροβέση. Ακούσαμε και μία άποψη για τον τερματοφύλακα των Μπρίκες. Δεν πρόλαβα να πούμε πολλά για το μπάσκετ, την αλήθεια, πώς πήγε το πρόγραμμα. Χθες στη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ δεν βγήκε κάτι καινούριο ουσιαστικά όσον αφορά το καθαρά οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει μια συνέχεια στο κλείσιμο του 99 για τον ΠΑΟΚ, το άρθρο 99, το οποίο ακούγεται πολύ normal για κάποιους, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι που το έχουν κάνει πολλές εταιρείες, ουσιαστικά το έχουν κάνει ελάχιστες, να βγουν από το άρθρο 99 καθαρές. Χθες εκπροσωπήθηκε το 71,4% των μετόχων, κυρίως ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος και κάποιοι άλλοι μέτοχοι που είτε ήταν εκεί είτε εκπροσωπήθηκαν από άλλους. Γενικά, όσον αφορά το καθαρά κομμάτι της ΚΑΕ, το οικονομικό, όπως τα είπε χθες και ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, η εταιρεία φτάνει σε ένα σημείο να βγάζει διαρκώς καθαρούς ισολογισμούς όσον αφορά την κάθε χρήση. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση αφορούσε τη χρήση 14-15. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση για τη χρήση του πρώτου εξαμήνου του 15-16. Ή μάλλον για το 15-16, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Το θέμα είναι πλέον από εδώ και πέρα, γιατί αυτό που λέμε εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια ουσιαστικά, ότι η εταιρεία, ναι μεν στο εταιρικό κομμάτι της έχει ό,τι οφειλές υπάρχουν είναι ρυθμισμένες, από το 99 βγαίνει με κάποια εκχωρημένα πλέον χρήματα και για την επόμενη σεζόν για να τελειώσει οριστικά, χρήματα τα οποία είναι εκχωρημένα σε αυτούς τα οποία είναι να πάνε, και το επόμενο βήμα είναι να γίνει κάποια στιγμή με κάποιον ιδιοκτήτη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, οι άνθρωποι της ΚΑΕ κινούνται στο δικό τους πλαίσιο, στη δική τους λογική, με ό,τι διαθέτουν, και πάντα με έναν Ιβάν Σαββίδη να στηρίζει μεν οικονομικά, αλλά να μιλάμε απλά για στήριξη και όχι για κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό, διαβάστηκε χθες το βράδυ στο ΠΑΟΚ 24 για την αλλαγή που υπάρχει, την ανατροπή, ας το πούμε, στο κομμάτι, στην περίπτωση μάλλον του Keith Clanton. Ο Αμερικανός είναι πιθανό να αποτελεί την τρίτη κίνηση του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Και λέω τρίτη γιατί υπάρχουν δύο μεταγραφές μέχρι τώρα, του Μιλιάνοβιτς και του Τέιλορ. Η τρίτη κίνηση, παύλα ανανέωση, ας το πούμε, είναι πιθανό να είναι αυτή του Κλάντον, που έχει αλλάξει η υπόθεσή του τελευταία 24 ώρα, καθώς και ο ίδιος έπεσε στα χρήματα τα οποία δίνει ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς εξ αρχής είχαν εκφράσει την διάθεση να τον κρατήσουν. Από τη στιγμή που οι δύο πλευρές είναι κοντά στο οικονομικό, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε μεγάλη απόσταση, είναι πιθανό να υπάρξει συμφωνία με τον Keith Clanton και να συνεχίσει. Επίσης, όσον αφορά τον Τέπιτς, από χθες βγαίνει και από κύκλους ατζέντιδων και από την ΑΕΚ, που εκεί είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι τσεκάρουν την περίπτωσή του και στην ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής ο Τέπιτς, από εκείνη τη συνάντηση που έγινε στις 15 Ιουνίου στο Παλατάκι με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, με τον Τέλης Ζουρνατζίδη και τους ανθρώπους της ΚΑΕ, ο Τέπιτς είναι στη Σερβία σε επικοινωνία που είχε στην αρχή της εβδομάδας άνθρωπος της ΚΑΕ μαζί του, δεν του είπε κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία είχαν συζητήσει και τότε. Απλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα απάντηση οριστική, πάντα πρέπει να κατά μικρό καλάθι. Και βέβαια, χθες προέκυψε και αυτό το κομμάτι της ΑΕΚ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο όντως η ΑΕΚ ασχολείται ή ότι απλά τσέκαρε την περίπτωση, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει
καταθέσει πρόταση και έχει καταλήξει ότι ο Τέπιτς είναι αυτός που θέλει για την περιφερειά της, τέλος πάντων. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει και θέλει τον Τέπιτς. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα υπάρχει μια προεργασία, μπας και χαλάσει αυτό, να υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως, αναμένεται αυτό το θέμα να τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό το λέμε τις τελευταίες εβδομάδες, το να τελειώσει. Απλά από χθες αυτό που έχει μπει στην εξίσωση είναι και το κομμάτι της ΑΕΚ. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ όντως ασχολείται και θέλει να βάλει τον Τέπιτς στο ρόστερ της την επόμενη σεζόν. Και πόσα χρήματα μπορεί να το δώσει, βέβαια, έτσι. Αν το προχωρήσει το θέμα. Επίσης είναι και η περίπτωση του Τσαϊρέλη, την οποία ο ΠΑΟΚ την κυνηγάει. Δεν την έχει αφήσει. Δεν είναι εύκολη, βέβαια, είναι πολύ δύσκολη, γιατί ναι, μεν ο Τσαϊρέλης είναι ένα παιδί που μέσα από τον ΠΑΟΚ έφτιαξε το όνομά του, πήγε στην Ισπανία, από εκεί γύρισε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια η καριέρα του δεν πήγε εκεί που ο ίδιος περίμενε και η πλευρά του. Είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση, κανονικά οικονομική πρόταση, δείχνοντας ότι όντως τον θέλει πάρα πολύ για να επιστρέψει. Απλά το Τσαϊρέλη υπόθεση πάει λίγο πιο μετά, γιατί νομίζω ότι και ο ίδιος θα χρειαστεί λίγο καιρό για να δει τι προτάσεις έχει στα χέρια του, από τι ομάδες, από τι επίπεδο, για να πάρει την απόφαση του. Και ο ίδιος, βέβαια, εκτιμάει τα όσα έχει ζήσει στον ΠΑΟΚ και για τον ίδιο και για την καριέρα του. Είναι αλήθεια, και στον ΠΑΟΚ εκτιμούν πάρα πολύ τις δυνατότητές του. Μην ξεχνάμε ότι και όταν τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, σε μια άλλη κατάσταση ήταν, φεύγοντας από τον Άρη, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας τότε. Μέσα από τον ΠΑΟΚ, την διετία έφτιαξε το όνομά του, πήγε στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό και τώρα πάλι φτάνει σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά βέβαια, έχοντας πάρει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, είναι κάπως διαφορετικά στην αγορά για να βρεις συμβόλαιο στην επόμενη ομάδα σου. Το λέμε και αυτό για τον Τσαϊρέλη, και εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει και σκόρερ στην περιφέρεια. Και βέβαια, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι με το Κλάντο και ένας ακόμα ψηλός συν τον Τσαϊρέλη. Σκοπός είναι οι 5, αλλά οι 5 είναι λίγο δύσκολο για το οικονομικό πλαίσιο του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση που πλέον στέλνει προτάσεις σε παίχτες, δηλαδή έχει καταλήξει σε περιπτώσεις, στέλνει προτάσεις και περιμένει απαντήσεις. Φτάσαμε στις 2. Δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Δυτικά στην Ευκαρπία στην 25 Μαρτίου 12 και ανατολικά στην Καλαμαριά στην Πασαλίδα 85. Μαζί μας και τα είδη γηινής του Φτίκα, πλακίδια και είδη γηινής ισπανικών και ιταλικών οίκων. Στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Το τηλέφωνο είναι το 905-503. Τα είδη γηινής του Φτίκα. Βέβαια μαζί μας και ο Μπειρατής, The Beer and Rock Bar. 130 διαφορετικές ετικέτες, 11 κάνουλες, διογένους, 17 πολλές μπύρες, πολλές επιλογές για μεζέδες, πολύ καλή μουσική. Όλα αυτά στον Μπειρατή που είναι μαζί μας. Ανέβασε λίγο, Χρήστο. Ο νικητής για το Summer Kitties Win, το οποίο περιλαμβάνει τσάντα παραλίας Wind, αδιάβροχη θήκη, το κινητό, selfie stick και power bank, είναι ο Παναγιώτης Κοντόπουλος. Θα έχει μια επικοινωνία μαζί του η Μαριλής μετά την εκπομπή. Ο Παναγιώτης Κοντόπουλος είναι ο νικητής του Summer Kit. Αυτά από εμάς, τα ξαναλέμε την ερχόμενη Δευτέρα, εννοείται βέβαια αύριο το φιλικό του ΠΑΟΚ και ενημέρωση διαρκώς από Ολλανδία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέσα στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. Αυτά από εμάς, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.